Υπάρχουν πολλά θέματα για προς αντιμετώπιση. Δεν μπορώ να πούμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει κάνει και ό,τι το καλύτερο. Υπάρχουν μεγάλα θέματα, μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και τους συμπολίτες. Αλλά εγώ θα αναφερθώ, επειδή και σε πολλά θέματα έχω μιλήσει σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, θα αναφερθώ σε ένα θέμα που έτσι ταλανίζει αυτή τη στιγμή το Κιάτο, ειδικά στο λιμάνι. Είναι ένα καράβι το οποίο είχε γίνει το δυστύχημα, το θανατηφόρο δυστύχημα, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι διαδικασίες όλες αυτές, και οι ποινικές και οι των ασφαλιστικών εταιριών κλπ. Το καράβι παραμένει εκεί. Υπάρχουν μέσα, νομίζω, περίπου 10 αλλοδαποί οι οποίοι είναι εκεί. Προσπαθήσαμε, δόθηκαν κάποιες λύσεις και από το Γεύμα Αγάπης και από άλλους φορείς, ώστε οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ούτε να φάνε. Όμως το μείζον πρόβλημα παραμένει, ότι υπάρχει εστία μόλυνσης. Το καράβι αυτό πρέπει να φύγει, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Είχα επικοινωνία με το λιμενικό σταθμό εκεί της περιοχής. Είναι σε άδεια ο λιμενικός σταθμάρχης. Θα τον δω τη Δευτέρα όταν γυρίσει, ώστε να μπορούμε να κινήσουμε τις διαδικασίες και να πιέσουμε το Υπουργείο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και το πλοίο αυτό να μεταφερθεί εκεί που πάνε τα καράβια αυτά, τα οποία δεν κυκλοφορούν και έχουν προβλήματα, όπως καλή ώρα έχει αυτό το θέμα. Είναι ένα μείζον θέμα, γι' αυτό και καλό και το Δήμαρχο, και θα συνεχίσω και μαζί του, ώστε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και το καράβι να φύγει από εκεί, γιατί, όπως είπα, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και διαμαρτύρονται οι συμπολίτες μας, και σε μια περίοδο μάλιστα που είναι τουριστική περίοδο και η περιοχή μας έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Να πούμε το εξής, ότι το θέατρο δεν ανακαλύφθηκε, αλλά όμως υπογράφηκαν συμφωνητικά και συμβάσεις, ώστε να προχωρήσει σταδιακά η αποκάλυψη των κερκίδων. Είναι μια θετική πορεία αυτή. Έγινε σε συνεργασία και με την περιφέρεια και με τους αρμόδιους φορείς, και είναι ένα θετικό θέμα αυτό, διότι χρόνια τώρα διεκδικούσαμε αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει εκεί το μουσείο που, όπως γνωρίζετε, λειτουργεί. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, ώστε να συνδυαστεί και ο πολιτισμός και ο τουρισμός και όλη η ανάπτυξη της περιοχής μας σε σωστές βάσεις, γιατί στην εποχή της κρίσης χρειαζόμαστε τέτοιες προοπτικές και τέτοιες κινήσεις.